Ρε μα σοβαρό μιλάς ρε. Χρήστο ασπρί. Μην κύριο νου έρχεται από τα πράγματα ρε. Εν έγραψε τίποτε. Τίποτε εν έγραψε. Καλεσμένος μου σήμερα ο Χαμπής, a.k.a. Χαράλαμπος Δαμιανού. Χαμπής. Είναι ο πιο πληθωρικός Κυπραίος stand-up κωμικός. Ξέρεις να μου σημαίνει πληθωρικός, είναι. Με πού, νομίζει, Χαμπής. Ξεκινάμε πού. Γράφεται με πού. Ναι, εγώ ένα άλλο μου που σε ρωτήσα. Και γι' αυτό μόνο μισά απαντήσεις με πού. Α, το πληθωρικό. Ναι, είμαι ο πιο πληθωρικός κωμικός. Τώρα θες να ακούσεις. Όχι, τι σημαίνει πληθωρικός. Γιατί σε χαρακτηρίζει κάποιος πληθωρικό. Μιλάς για το χαρακτήρα μου τώρα ή για τον όγκο μου. Νομίζω απάντησες που μόνος. Ναι, ναι, ισχύει. Μπράβο που φαίνεται. Λοιπόν, ο Χαμπής, έχω να μείνω σημειωμένο ότι είσαι στον νερό να γίνεις ηθοποιός, χωρίς επιτυχία. Κάναμε ένα podcast μαζί, ρώτησα σε τα παραστάσεις έπαιξες, είπε μου... Μου είδες τίποτε βασικά. Ισχύει και τώρα τούτο. Ένιξε, άρα... Ναι, αλλά ισχυρίζεσαι κάθε φορά που λαλείς κάτι ότι είσαι ηθοποιός. Να σου πω κάτι, σπούδασα. Αν τούτο μου κάνει ηθοποιόν, είμαι. Αν όχι... Ρε φίλε, σαν να σπουδάζεις φυσικό και να κάνεις σουβλάκια. Δοκίμασες και άλλα πράγματα. Δοκίμασες το τραγούδι χωρίς επιτυχία. Εννοείς. Τι να τραγουδάς επιτυχίες, τα χαρέμω, αργυρό, ξέρεις. Όσο ζω μας ζω, τραγουδάς κάτι πιξλάξ, κάτι με τις μαλακίες. Ναι. Που να κάνεις εμπορτή κανένας. Μόλις θα κάνουμε cancel ούλοι, ρε, όσοι ήταν να το δουν. Ούλοι φαν σου εννοείς. Που έρχονται που τραγουδάς. Που σαβείς δηλαδή. Τραγουδάς σαβείς συνήθως. Σαβείς παίρνει κόσμο. Να σου πω κάτι, όταν επικοινωνήσα με το σαβί, είπα το ότι... Να σου κάνω, να δουλέψω μαζί για να μου φέρει λίγο κόσμο και τελικά φέρνω και εγώ. Εντάξει, μπορεί μεγάλη οικογένειά σου. Τώρα δοκιμάζει stand-up και έχεις κάποια επιτυχία, παραδέχομαι εδώ, ήρθα στα show σου. Πάρε καλά. Στα show σου πειράζεις τον κόσμο που έρχεται να σε δει με απόλυτες ερωτήσεις. Απόλυτες για ποιον? Για τον κόσμο. Τι, το όνομα σου? Έτσι προσέξα, βάλεις βίντεο και στο YouTube και μόνο πράγμα που κάνεις ζηλεύκεις στον κόσμο που ήρθε. Τους άνθρωπους θέλετε να κάνεις stand-up comedy, πες. Εντάξει, είμαι ικανός ρε φίλε. Πρόσεξες που τον κόσμο που τον κάνει μπορείς ζηλεύκεις ότι είσαι κανένα που ξαναήρθε. Ναι. Που τούτους που τους βάλει και σε βιντεούσκια ας πούμε. Να σου πω κάτι, έχει κόσμο που... Έχει ένα κοπελό μου, λαμβάνει μακάρι, μου ξαναήρθε. Προχτές έγινε και τούτο. Δεν έκαμα ξανά ας πούμε, λέμε. Αλλά έστειλε μου ένα μήνυμα. Κάμε συχνά. Έστειλε μου ένα μήνυμα. Και είπε μου ένα ξανά ας πούμε. Είμαι μακάριος. Το χιούμορ που έχεις, δηλαδή έκαμε στον τα πράγματα, τραγούδι, θέατρο, κατάληξες στο stand-up comedy, είσαι στο χιούμορ, ξαποκτήσες το μετά, δηλαδή δουλέψεις για αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι να πάει πολύ λάθος το πράγμα, αλλά να πω ότι ναι, είχα το και δούλεψα το. Δούλεψες τον τόσο δουλεύκες. Κάμες... Έτσι, έκαμε. Έκαμες προσπάθειες μόνος σου. Λέγεται δουλειά, ενώ δουλεύκες το γράφεις, ξαναδοκιμάζεις, ξαναγράφεις. Άξι, εγώ νομίζω ήταν πιο απλό. Βασικά έγραψα και εγώ ένα αστείο και νομίζω ότι ήταν αρκετά απλό, δηλαδή και πήρε μου πάνω από μισή ώρα, ας πούμε. Γιατί έφταμε, ενώ ότι πια ακριβώς ένα... Μισή ώρα έγραψες όλο το αστείο. Και άλλα πράγματα μαζί. Μα βαθμό να πάνε. Έγραφα και στα... Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, είδες τη φάλα μου φορά, ναι. Ναι. Ωραία. Είναι το καλύτερο πράγμα πάνω σου. Είναι ωραία. Αρέσκει μου. Αρέσκει σου. Γιατί φορείς φάλες με Mickey Mouse. Θέλω να φορήσω να φαίνομαι σαν εσένα, για να κάνω stand-up σαν εσένα. Φίλε, το να κάνεις stand-up και σαν εμένα δεν ξέρω αν είναι ευχή η κατάρα. Για σένα, για μένα είναι okay. Τα χειρία μου. Βρίσκεις ιδέες που τα Mickey Mouse. Πάντως δεν κάνω μισή ώρα να γράψω τα αστεία μου. Πόση ώρα να κάνεις. Ένα show ας πούμε. Μια ώρα. Μια ώρα γράφεις ένα αστείο για ένα show. Α, όχι. Δεν είναι μετά που θωρείς τα Mickey Mouse που τα γράφεις. Θωρώ Mickey Mouse και γράφω ταυτόχρονα. Και μετά έρχομαι εδώ και συνεχίζω να θωρώ Mickey Mouse. Ναι. Εθιάβαζα κάτι μες στο ίντερνετ και λέει ότι ήρθε χειμώνας, είναι καιρός να γαμίσεις ο χοντρούλης με το χιούμορ. Χοντρούλης με το χιούμορ, ξαναλώ του. Εσύ... Εσύ γαμάς και άλλες εποχές. Όχι, ξεκάθαρα, μόνο χειμώνα. Μόνο χειμώνα. Εν τέλει μας χειμώνα φέτος όμως. Με πόσες γίνεται. Με πόσες επίε. Συνολικά στη ζωή μου. Το χειμώνα, ναι. Το χειμώνα μόνο είναι το πιο καλό χέρι. Πόσες εμπειρίες στη ζωή μου, ναι. Να πω ότι μια γιατί είμαι σε σχέση και για να μην πω αριθμό. Και έριψες τι με το χιούμορ σου. Εννοείται. Μετά από σοου ας πούμε. Όχι, όχι, τότε δεν έκανα σοου. Είναι τόσο ακούσαν το χιούμορ σου. Ξέρεις, έγραφε και πριν αυκή της σκηνής. Εκτός της σκηνής. Α, τσιγκαρά. Είπας μου ότι έριψες γυναίκα μου που έγραψες αστείο το οποίο δεν το έπαιξες μπροστά από κόσμο. Ναι. Άρα κανένας πιστεύεις ότι θα πιέρωνε να το ακούσεις το αστείο. Αλλά εύκολες γυναίκα. Οι φίλοι μου να πιέρωνε. Καιρώνεσαι για άλλες σεξουαλικές χάρες. Έτσι δουλεύει η σχέση μας. Ράζει αστεία, πιερώνει, κάνουμε σεξ, κάπως έτσι.
τρώεις. Εντάξει, γίνονται. Σφάλες γιου σου, δεν ξαγοράζεις. Σφάλες προς το παρόν αγοράζεις, αλλά είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Κατεχόμενα. 6 ευρώ το κιλό. Του τι είναι ένα κιλό. Έχεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις, κάτι... Τα αστεία πότε να ξεκινήσω. Νομίζω εγώ ρωτώ. Ρε βάστα την κάμερα νύχια και έχεις τα αστεία πότε να ξεκινήσω. Άντε ρε ασύ. Σε ποιο το πρόβλημα, ότι αφήκα σε τούτη να κάνω την πομπή. Σε πάρα πολύ καλός κωμικός. Σχεδόν έκλαψε το σπρώγο. Τα αστεία σου πρόσεξα, ανάλυσα. Ανάλυσα και πρόσεξα ότι στα αστεία σου βάλεις ιστορίες βασικά. Και βάλεις μέσα τον αρφό σου. Πολλές φορές, ναι. Βάλεις μάπες. Ναι. Και βάλεις και λογοπαίγνια. Ωραία τα λογοπαίγνια. Πάρα πολύ εύκολο πράγμα να του τα ούλα που είπες. Ας δίνει, εγώ έγραψα έναν αστείο που τα έχει ούλα μέσα του. Να τα δούμε τούτο, το πόσο εύκολο είναι. Κάποιο άλλο είναι εύκολο να ψήσεις ούλακια. Μου δίες τούλ που κάθεσαι, προς εμέ γύρεις πίσω, ενώ να είσαι συγκρατημένος. Τόσο αστείο να είναι, θες να σταθώ, ας πούμε, να είμαι έτοιμος. Θες να σου βάλω, μπορεί να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω. Ναι. Προχτές ήμουν τόιλετ και παίζα Candy Crush. Παίζεις Candy Crush ακόμα. Παίζεις και Flappy Bird μετά. Τα Fruit Ninja. Εγώ ρωτώ. Εγώ ρωτώ. Εγώ ρωτώ τα μέρα. Είσαι λίγο... Έτσι. Συμμοθιάρες, ξέρω. Προσπαθώ επειδή είναι το δικό μου το show, κατάλαβες. Δεν θα θέλεις εσύ σε stand-up show σου να έρθει να μιλά κάποιος που κάτω, θα σου αρέσει. Πράγμα που κάνουν, αλλά εγώ χειρίζομαι το καλύτερα. Κλοχνείς που είναι backstage, δεν μπορούσα να πέσαμε brain humor. Προχτές ήμουν toilet και παίζα Candy Crush. Σε μια φάση παίζει ο κουδούνι, αλλά παίξα πελόν, ας πάω καλό στάδιο. Ξαναπαίζει ο κουδούνι και ακόμα μια φωνή και λέει μου, ρε, άνοιξε με αρφό σου. Ο δικός μου αρφός. Ο δικός μου αρφός. Σηκώστηκα από να ανοίξω, έτσι γλύωρα γλύωρα, και όταν μου σκιάνε μέρα, όσκαι πέσα χαμέ. Γιατί έλα τερμανά, γιατί είσαι αυτός εβαλμόν καθόλου ρε μάνα. Τούτος άκουσαν τη φασάρια μου, έρχεψε παραπάνω τις προστές. Ρε άνοιξε ρε, είσαι καλά, ξέρω εγώ, και άκουσαν και γειτόνι, σε ρευκέν και γίνει πόξο. Αν δεν ήταν που γίνεται. Εγώ σηκώστηκα πια σιγά σιγά να το ανοίξω, και μόλις το άνοιξα, είδε με γίνει. Χασκιάστηκε για σκιο 3 δευτερόλεπτα, και στραβούσαν και πήγαινε σώδης. Περίμενε ρε μάνα, τώρα ότι είδε το πουλί μου, αν το μόνο σίγουρο. Δεν χρειάζεται να δω το VAR. Εφαίνεται με γυμνό μάτι. Γύρε πάνω μου. Θέλω να γύρω που την κατεύθυνση που είμαι πιο σίγουρο δεν να πεθάνω. Είμαι έτοιμος να δεχτώ τα σχόλια σου. Το ότι γελάς με τα αστεία σου, εν τρομερό, μπράβο για το κουράγιο σου. Εν καλά να γελούν οι άλλοι όμως πρώτα. Σίγουρα ότι η κατάστασή σου η σωματική ευβόηθα. Δηλαδή, πέρα σε λυπάται πρώτα μόλις σε διβάλλω και ύστερα να αναγελάσεις. Δηλαδή, και να ρωτήσω τον Πασίν είναι καλός, ας πούμε. Έτσι σου λάρουν εσένα. Του τον έκαμες μισή ώρα να το γράψεις. Ναι. Είναι και πολύ τώρα που το σκέφτομαι. Βιωματικό. Έγραψες το τι ώρα που έχεις ή έπαιζες όντως Candy Crush. Μετά που το άνοιξα και ύστερα έστω να συνεχίσω. Να τελειώσω στάδιο του Candy Crush. Στο toilet κάνεις οτιδήποτε άλλο ή όντως παίζεις Candy Crush μόνο, ας πούμε. Έχεις το... Μα εντάξει, ας πούμε. Εσύ τι κάνεις να είμαι στο toilet. Social media έχεις. Έχω. Εσύ δεν παίρνεις και άμα παίζεις Candy Crush, ας πούμε. Μα θέλω να δω να σηκώνουμε κιόλας. Θέλω το καλύτερο αστείο μου σήμερα. Να σου σχολιάσω λίγο το αστείο. Θέλεις να μου πεις κάτι για το αστείο μου. Ενώ... Ξέρω εγώ πώς να μπορούσε το αστείο να γίνει... Αν το λάλεσαι εσύ, τόσο να το λάλεσαι. Τότε έχει το μήνυμα ιστορία, αρέσκει μου. Γενικά είμαι storyteller. Οκ, okay, αρέσκει μου. Του τον είπα στην αρχή, εγώ. Είσαι να προσθέσει κάτι καινούριο. Να κάνω λίγο ήχο στην αρχή. Εντάξει, απειλή και να μιλήσω που τι κάμερε στεκούνται. Πάμε λίγο στην αρχή. Έχει μια συνθήκη την οποία ζούμε όλοι. Εντάξει, είναι το toilet. Αν έχει μια αστείο για να συνδεθεί μαζί σου στην ιστορία. Event. Event. Είναι ένα event. Άρα, τσαμί, με το δοκιμάζει. Φεγγάρο, ξέρω εγώ έτσι, ναι. Πριν όμως, εσύ πρέπει να δώσεις λίγο τις σκέψεις, να βρεις να ψάξεις λίγο το αστείο. Να το εννοείσαι μέσα ιστορία, εύκαλε λίγο την ιστορία, ότι παίζεις το κουδούνι και παίζεις πελό, για να βγάλεις το στάδιο, και μετά ξαναπαίζεις και λες, ποιος είναι να είναι έτσι ώρα, ποιος είναι να είναι, και μπορεί να δώσεις και μια τριπλέτα, δηλαδή κάποιους τρεις πιθανούς. Κάμε μισή ώρα να γράψω το πράγμα. Σε μου το λαλείς να έχω να γράψω ένα. Ναι. Okay, και αυτό φτιάχνει ένα αστείο καλύτερο. Γιατί δουλεύεις και ξαναδουλεύεις. Μπορεί μετά να παρακόψεις. Συμβαίνει όταν δουλεύεις κάτι, γενικά. Κόφκεις. Κόφκεις, ξαναβάλεις, ξανακόφκεις. Συνέχισε να δούμε, ναι. Μου φτιάζω να πω, πέφτεις
αμέσως, σηκώνεσαι αμέσως, εμάς είπες, αφήκες κενό. Για να το φανταστείς ρε. Έτσι να σε φανταστώ τι τσίω μου, φτιασμένα πόθηκα μες στο τόιλετ. Πέ μου το. Και είμαι σε μια κατάσταση, μου φτιασμένα πόθηκα, σχεσμένος πάνω μου γιατί δεν σκουπίστηκαν ένα πρόβλημα, με το παντερόνι στους αστραγάλους, χαμέ μες στον πάνιο και απέσαι το γουδούνι τίγκ τίγκ τίγκ. Ακούεις τον κόσμο που γελά. Εν 5 ευρώ τούτα. 5 ευρώ, πιάνε το μαλάκα. Πέσαι σκυρά μαλάκα. Στις 4 μήνες ας πούμε. Άκου, και ύστερα ευκάλετε λεφτά εσείς πώς ήταν. Εντάξει, εσείς που ακούσε διάγει, φέρνει να δάσω. Οκ. Και μου γράψε ένα callback. Κομική υπενθύμηση. Γράφε τα. Οκ, μετέφερε μας στην πόρτα. Και αν είσαι στην πόρτα γίνω αρφός σου και... Τι γειτόνισσα. Τι γειτόνισσα. Αν έδωκες κάτι για γειτόνισσα πριν όμως, κάποιες πληροφορίες. Ναι, άκουσαν τη φασαρία. Ποια φασαρία. Που έπαιζα χαμέ. Άρα πρέπει να βάλεις πίσω την φασαρία. Για να το... Να μείνουμε δαμέ, ας πούμε. Μια λέξη είναι η φασαρία, ρε. Έπαιζα χαμέ, πια πας στα σαπού, έπαιζα χαμέ, είναι φασαρία. Έχεις πλότ χώρο. Τούτος άκουσε τη φασαρία. Τούτη. Τούτος. Και νόμισε πως έπαθα τίποτε. Η γειτονίσσα. Ακόμα να μπει. Και φάκαν παραπάνω τις πόρτες. Ξέρεις τι μισώ τον εαυτό μου τώρα. Ότι προσπαθώ να λύσω το πράγμα τώρα. Και να βρω όντως να μου γυρίσκεται. Λοιπόν, η γειτονίσσα, πρέπει να δώσεις κάποιες πληροφορίες, να ξέρεις ποια είναι τούτη, ας πούμε, τι συμβαίνει. Άμα να πεις ιστορία, να δώσεις τους χαρακτήρες, να βάλεις τον αφό σου, να βάλεις τη γειτονίσσα, και σύρες τους, έτσι για μέ. Αγαλείς το 5 ευρώ του. Με ένα πράγμα, ένα σενάριο είναι σου τώρα. Ναι, το θέμα είναι να βγάλεις όσο παραπάνω αστεία μπορείς. Α, οκ. Βγάλες ένα. Και είσαι ντίτσερο και σχεσμένος, ας πούμε. Είδαν το πουλί μου που ήταν μπόξερ και φοήθηκε. Ναι, ποιο, ναι, του τον είδα. Και μπήκε έσω της. Και τελειώνει το αστείο. Όχι. Τι. Λαλώ ύστερα ότι επειδή λαλείς για μάπες βάλω το και εγώ μέσα τούτον ότι για τούτον είμαι σίγουρος. Χωρίς να ανάγκη να δω το VAR. Αφού εσένα του με γυμνό μάτι. Έγραψε μια ιστορία που σέζει, παίζει Candy Crush, πέφτει, χαμέ, σκοτώνεται, χτυπά αρφός του, το φκένει έξω, ενώ αρφός του, και γειτόνισσα και θωρούν τον τίτσιρο, και έκαμε ένα αστείο για μάπα. Άντε ρε σύχτη. Άντε ρε μας σοβαρό μιλάς ρε. Από φαίνεται με γυμνό μάτι ρε μάλακα. Ρε μάλακα, κάτσε και γράψε όλο το πράγμα για να μας πει ότι φαίνεται που γυμνό μάτι. Χρήστο ασπρί, γαμιέσαι. Άντε, ρε μάλια όνομα του Θεού. Δεν ξέρω να έρχεται τα πράγματα ρε.